Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Σαμαδιάς και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω μια από τις προπονήσεις που έκανα στο σπίτι στην περίοδο της καραντίνας. Επίσης θα σας πω και κάποιες σκέψεις μου που αφορούν το αθλητικό κομμάτι αλλά και το κομμάτι του γυμναστηρίου. Όταν ξεκίνησε η καραντίνα το είδα σαν μια ευκαιρία ώστε να βελτιωθώ αθλητικά καθώς πλησιάζαν οι αγώνες του Athens Throwdown και ήμουν ήδη σε ένα καλό αθλητικό επίπεδο. Και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν προλάβαινα να κάνω όσο προπόνηση χρειαζόταν για τους αγώνες. Έτσι μέσω της καραντίνας είπα ότι θα επικεντρωθώ πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια αυτό άλλαξε γιατί οι αγώνες αναβλήθηκαν και είχαν πάει το Σεπτέμβρη. Οπότε συνέχισα να διατηρώ αυτή τη φυσική κατάσταση. Λέω μερικοί μήνες είναι ακόμα. Θα κρατηθώ μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά ουσιαστικά θα κάνω τις διακοπές. Αν και ο Αύγουστος είναι ένας μήνας λίγο δύσκολος για να κρατήσει κάποιος αθλητής καλή φυσική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, οι αγώνες αναβλήθηκαν ξανά και πήγανε για του χρόνου τον Απρίλιο. Οπότε, με το που έμαθα αυτό το περιστατικό, άρχισα και η προπόνησή μου ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή, άλλαξαν οι στόχοι μου. Εκεί πέρα που οι στόχοι μου ήταν αθλητικοί κυρίως, επέλεξα να ασχοληθώ ουσιαστικά με τη διαφήμιση του γυμναστηρίου, να προωθήσω το κανάλι μου στο YouTube ώστε να προσελκύσω νέο κόσμο στο fitness. Άλλωστε αυτός είναι και ένας βασικός μου στόχος, δηλαδή να προσελκύω νέα άτομα στο fitness, άτομα που δεν είχαν σχέση ποτέ στη ζωή τους με τη γυμναστική, και έστω αν καταφέρω να αλλάξω τη ζωή ενός ατόμου με οποιοδήποτε μέσο, είτε δηλαδή μέσω του mindset, είτε μέσω του online coaching, είτε μέσω της αθλητικής μου ιδιότητας, είτε μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, και καταφέρω να αλλάξω τη ζωή αυτού του ατόμου προς το καλύτερο, είναι ένα αποτέλεσμα που μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και κινήτρο για να συνεχίζω ό,τι κάνω. Και νομίζω ανέκαθεν ήταν βασικό μου κίνητρο. Μ' άρεσε δηλαδή ακόμα και τον πρώτο καιρό το γεγονός ότι αυτό που κάνω μπορεί να επηρεάσει τη ζωή κάποιου ατόμου. Σίγουρα μ' άρεσε το συνέστημα του αγώνα και όλη η διαδικασία το να κατέβεις και να ανταγωνιστείς με άλλους, αλλά μελλοντικά νομίζω ότι πιο βασικό κριτήριο ήταν το γεγονός ότι κάποιοι βαζόντουσαν πάνω σου και πέρανε κίνητρο με αυτό που κάνεις. Πάντα βέβαια οι αθλητικοί μου στόχοι ήταν δεύτεροι σε προτεραιότητα, καθώς ήθελα περισσότερο να αναπτυχθώ στο επάγγελμά μου ως προπονητής και φυσικά να εξελίξω το mindset. Ο λόγος που δεν επέλεξα να ασχοληθώ με το αθλητικό κομμάτι σε επαγγελματικό επίπεδο είναι γιατί στην Ελλάδα οι αθλητές CrossFit δεν έχουν τις αντίστοιχες απολαβές. Και νομίζω για να θεωρήσει επαγγελματίας δεν αρκεί μόνο να έχεις το lifestyle του επαγγελματία αθλητή, θα πρέπει να έχεις και τις αντίστοιχες απολαβές. Δηλαδή τα έσοδά σου να σε κάνουν να ζεις από αυτό και να ζεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι για μία σεζόν ή κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η όλη μου αθλητική εμπειρία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του γυμναστηρίου και πέρα από αυτό, με κάνει να καταλαβαίνω το πώς νιώθει ένας αθλητής, έτσι ώστε όταν τον καθοδηγώ να καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή το πώς νιώθει. Πάμε λοιπόν να δούμε το σημερινό workout, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν τύπου strength και το δεύτερο μέρος ένα workout for time, το οποίο θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ pump και όχι workout για να το χτυπήσουμε. Όπως σας είπα και πριν, αυτή την περίοδο δεν κάνω τόσο πολύ ασκήσεις καθαρά crossfit και workout έτσι ώστε να πεθαίνω. Θεωρώ σημαντικό να προστατεύουμε την ψυχολογία μας και να κάνουμε και πράγματα που μας αρέσουν για να έχουμε μεγάλη διάρκεια στο χρόνο. Ένας αθλητής δεν γίνεται να πιέζεται όλο το χρόνο, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να του τη βαρέσει και να πει πιέστηκα αρκετά και θα σταματήσω. Επομένως, το σημερινό workout είχε στο πρώτο μέρος Bulgarian Split Squat Superset με Strict One Arm Press. Αφού τελείωνα κάθε set έκανα ένα λεπτό διάλειμμα και προοδευτικά έβαζα κιλά σε κάθε set στα Bulgarian Split Squat. Όπως είδατε δηλαδή είχα τον έναν αλτήρα, μετά είχα δύο, έβαλα το vest που ζυγίζει 10 κιλά και πάει λέγοντας. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι for time και αποτελείται από 1000 μέτρα row, 50 push-up, 40 pistols alternative,
30 strict pull-up με όποια λαβή θέλουμε, δηλαδή είτε μπορούμε να κάνουμε α λαβή είτε β λαβή, 20 bent row, 10 burpee του cluster και κλείνουμε πάλι με τα 1000 μέτρα row. Αυτή ήταν η προπόνηση που έκανα, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν έκανα δεύτερο session, όπως καταλάβατε δεν έχω μεγάλο όγκο προπόνησης, πάω λίγο πιο χαλαρά αυτή την περίοδο. Ήμουν τυχερός βέβαια γιατί είχα πάρει από το γυμναστήριο το κοπηλατικό, τους 2-30 κιλούς αλπίρες, κάποια λάστιχα, έχω ήδη έξω από το σπίτι μου μονόζυγο, οπότε μπορούσα να κάνω την προπόνησή μου μέσα στην καραντίνα. Πείτε μου αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο που περιγράφω πιο πολύ πράγματα που κάνω εγώ προσωπικά και αφορούν εμένα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή τα κάνω εγώ πρέπει να τα κάνουμε όλοι, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές ανάγκες. Επιπλέον, αύριο είναι 15 έκτου, ανοίγουν τα γυμναστήρια επιτέλους. 3 μήνες λοιπόν ήμασταν εκτός, αύριο μπαίνουμε δυνατά. Σας περιμένω όλους να κάνουμε δυνατές προπονήσεις στο Mindset Fitness. Σχεδιάζω εγώ προσωπικά προγράμματα και για τους απλουσιασκούμενους, αλλά και για τους αγωνιστικούς. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.